Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ένα κρίσιμο μέρο κάθε επιτυχημένη σχέση, είτε είναι μεταξύ συναδέλφων, συνεργατών, συντρόφων, φίλων ή μελών τη οικογένεια. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ορισμένε βασικέ δεξιότητε επικοινωνία και πώ μπορεί να τι εξελίξει για να βελτιώσει τη σχέση σου και να γίνει πιο αποτελεσματικό στην επικοινωνία σου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του νέου βιβλίου Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του με απλό τρόπο. Θα ήθελα να μου γράψει στα σχόλια ποια είναι η νούμερο ένα δυσκολία που αντιμετωπίζει στην επικοινωνία σου με του άλλου ανθρώπου. Και ξεκινώντα, αν μιλάμε για την επικοινωνία, σίγουρα δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την ακρόαση. Οπότε αρχικά ας μιλήσουμε για τη σημασία της ακρόασης. Είναι εύκολο να παρασυρθούμε από την επιθυμία να μιλήσουμε για τις δικές μας σκέψεις και απόψεις, αλλά η αληθινή επικοινωνία περιλαμβάνει και το να ακούμε τι έχει να πει το άλλο άτομο. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται ενεργητική ακρόαση. Ενεργητική ακρόαση σημαίνει να δίνεις το άλλο άτομο την πλήρη προσοχή σου, να χρησιμοποιείς μη λεκτική επικοινωνία όπως για παράδειγμα το να γνέφεις το κεφάλι σου, να την οπτική επαφή για να δείξει ότι είσαι εστιασμένο σε αυτά που λέει το άλλο άτομο και να κάνει διευκρινιστικέ ερωτήσει για να βεβαιωθεί ότι όντω καταλαβαίνει τι λέει το άτομο με το οποίο επικοινωνεί. Μία άλλη σημαντική επικοινωνιακή δεξιότητα είναι η ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση, με απλά λόγια, σημαίνει να μπορεί να μπει στη θέση του άλλου, να κατανοήσει τη θέση και την άποψη του άλλου, χωρί απαραίτητα να συμφωνεί με αυτήν. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να δημιουργήσει πιο ισχυρού δεσμού με του άλλου και ένα πιο θετικό και παραγωγικό περιβάλλον. Η αποτελεσματική επικοινωνία επίση περιλαμβάνει το να είσαι σαφή και συνοπτικό στο λόγο σου. Αυτό σημαίνει να αποφεύγει ορολογίε ή πολύπλοκη γλώσσα που μπορεί το άλλο άτομο να μην καταλαβαίνει. Επίση σημαίνει να είσαι άμεσο και ακριβής στο μήνυμά σου. Εκτό από αυτέ τι βασικέ δεξιότητε επικοινωνία, σίγουρα υπάρχουν και πολλέ άλλε, θα ήθελα να δούμε και ορισμένε συμβουλέ και στρατηγικέ που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει την επικοινωνία σου σε συγκεκριμένε καταστάσει. Για παράδειγμα, αν είσαι σε σύγκρουση ή σε διαφωνία με κάποιον, είναι σημαντικό να προσεγγίσει την κατάσταση αυτή με μια ισότιμη και ήρεμη στάση. Απόφυγε να γίνει αμυντικό ή επιθετικό. Επικεντρώσου στην έβρεση μια λύση που λειτουργεί καλά και για τα δύο μέρη. Μία άλλη συμβουλή είναι το να γνωρίζει τι πολιτισμικέ διαφορέ στην επικοινωνία. Έχω δει ότι σε διαφορετικέ περιοχέ κάποιε λέξει ή εκφράσει χρησιμοποιούνται με τελείω διαφορετικό τρόπο. Επίση, οι κανόνε και οι προσδοκίε όσον αφορά την επικοινωνία είναι διαφορετικέ. Οπότε είναι σημαντικό να δείχνει κατανόηση σε αυτέ τι διαφορέ ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσει. Τέλο, να θυμάσαι ότι η επικοινωνία είναι μία δεξιότητα και για να την αναπτύξει χρειάζεται χρόνο και εξάσκηση. Μην φοβάσαι να ζητήσει συμβουλέ από άλλου για το τι μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία σου και συνέχισε να βελτιώνει τι επικοινωνιακέ σου δεξιότητε με την πάροδο του χρόνου. Για να σε βοηθήσω σε αυτό, έχω γράψει το βιβλίο με τίτλο Ακαταμάχητη στην επικοινωνία. Στο βιβλίο αυτό αναλύω τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Οι 10 δεξιότητε επικοινωνία είναι οι δεξιότητε που έχουν όσοι θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία. Στο τέλο κάθε κεφαλαίου, έχω ένα αντικείμενο δράση, μία άσκηση που μπορεί να κάνει ώστε πρακτικά να μάθει την κάθε δεξιότητα. Μπορείς να το βρεις μπαίνοντας στο greekcoach.gr κάθετος δεξιότητες. greekcoach.gr κάθετος δεξιότητες. Θα βρεις το link και στην περιγραφή του βίντεο. Το βιβλίο αυτή τη στιγμή είναι σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς αγοράζοντάς το να το κατεβάσει άμεσα στο κινητό ή στον υπολογιστή σου. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ένα κρίσιμο κομμάτι κάθε επιτυχημένη σχέση. Αναπτύσσοντας βασικέ επικοινωνιακέ δεξιότητε όπω η ακρόαση, η ενσυναίσθηση και η σαφήνεια και χρησιμοποιώντα στρατηγικέ όπω η ενεργητική ακρόαση και η αποφυγή τη παθητική, τη επιθετική και τη αμυντική τάση σε διαφωνίε, μπορεί να σε βοηθήσουν να βελτιώσει την επικοινωνία σου και να δυναμώσει τη σχέση σου. Αν έφτασε στο και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω ένα βίντεο κάθε μία με δύο εβδομάδε. Βάλει σε εφαρμογή αυτέ τι ιδέε. Βελτίωσε την ακρόασή σου, την συνέστησή σου και τη σαφήνειά σου. Μελέτησε το βιβλίο μου Ακαταμάχητη στην επικοινωνία μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. Είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.